Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι κλοπές και οι διαρρήξεις έφτασαν τις 381 και από αυτές εξιχνιάστηκαν μόλις οι 63, ενώ καταγράφηκαν και 94 κλοπές αυτοκινήτων. Πολλές ήταν και οι ένοπλες ληστείες υπό καταστήματα τραπεζών με την εγκληματικότητα να παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση. Από την περιφέρεια, οι περισσότερες κλοπές και διαρρήξεις σημειώθηκαν στο Δήμο Σοφάδων. Βέβαια υπάρχει ανησυχία, διότι υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα και κυρίως οφείλεται και στους λάθρομετανάστες, αλλά δεν είναι μόνο λάθρομετανάστες, είναι ένα συνολικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Εσείς βιώσατε ποτέ κάποιο τέτοιο περιστατικό ή κάποιο δικό σας? Φυσικά δεν υπάρχει άνθρωπος, όχι εδώ, αλλά ειδικά στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος εκεί και να μπει θύμα κλοπής ή ληστείας. Όμως ότι και εδώ είναι ανεξέλεγκτες πλέον οι διαστάσεις έτσι, αυτού του προβλήματος. Ανησυχείτε, παίρνετε κάποια μέτρα αυτοπροστασίας, προσέχετε περισσότερο το σπίτι σας? Σίγουρα παίρνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, διότι και βλέπουμε και την αστυνομία δεν το παίρνει και τόσο σοβαρά, δυστυχώς. Πώς να μην ανησυχήσουμε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, τώρα κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή στο σπίτι μας, στον δρόμο. Εκεί που έχει φτάσει η εγκληματικότητα τώρα είναι ζήτημα πώς να τα καταλάβουμε. Τώρα και η αστυνομία είναι ελλιπής. Δεν μπορεί να την καλύψει.